Γεια σας παιδιά! Σήμερα στο εργαστήρι κινηματογράφου θα μιλήσουμε για τις κινούμενες εικόνες. Τόσο στον υπολογιστή, όσο και στη τηλεόραση αλλά και στον κινηματογράφο, εικόνες οι οποίες είναι στατικές, δηλαδή ακίνητες, από τη γρήγορη εναλλαγή τους μας δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης, με αποτέλεσμα το μάτι μας να τις αντιλαμβάνεται σαν κινούμενες. Αυτό απασχόλησε τους ανθρώπους από πολύ παλιά και προσπάθησαν να το αποτυπώσουν με διάφορα οπτικά παιχνίδια. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα φτιάξουμε και σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα θαυματρόπιο, στο οποίο δύο εικόνες με την γρήγορη εναλλαγή τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι μία. Για να δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε χαρτί. Θέλουμε το χαρτί να μην είναι μία απλή κόλλα α4, αλλά να είναι λίγο σκληρό. Μολύβι, ψαλίδι, χρώματα, δύο λαστιχάκια, έναν διακορευτή, το μηχάνημα που κάνει τις τρύπες στο χαρτί, και ξεκινάμε! Θα χρησιμοποιήσω ένα ποτήρι για να κάνω το περίγραμμα του κύκλου. Στη συνέχεια κόβουμε. Όταν ο κύκλος μας θα είναι έτοιμα κομμένος, θα κάνουμε δύο τρυπούλες σε αυτά εδώ τα σημεία. Χρησιμοποιώ λοιπόν το διαπορευτή. Εδώ είναι η μεριά που θα περάσουμε το λαστιχάκι στο τέλος. Και τώρα ξεκινάει η ζωγραφική μας. Θα φτιάξω έναν Άγιο Βασίλη. Έχω λοιπόν από τη μία μεριά ζωγραφίσει τον Άγιο Βασίλη χωρίς το χριστουγεννιάτικο καπέλο του. Και θα γυρίσω την ανάποδη μεριά και θα φτιάξω το καπέλο. Όταν θα έχω τελειώσει με τη ζωγραφική μου, θα περάσω τα λαστιχάκια. Εάν δεν έχετε λαστιχάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σκηνάκι. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι αυτό. Και με την κίνηση θα φαίνεται ότι ο Άι Βασίλης φοράει το καπέλο του. Οι δύο εικόνες θα γίνουν μία. Έξτρα συμβουλή για να πετύχει η κατασκευή μας. Η μία εικόνα πρέπει να είναι από την ανάποδη πλευρά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η οπτική ψευδαίσθηση. Δηλαδή, αν ο Άι Βασίλης είναι ζωγραφισμένος έτσι, ο σκούφος πρέπει να ζωγραφιστεί από την κάτω πλευρά, έτσι ώστε όταν αλλάζουμε τις εικόνες να φανεί ότι είναι στο κεφάλι του. Όπως και στο παράδειγμα με το πουλάκι και το κλουβί. Το κλουβί πρέπει να είναι ανάποδα σχεδιασμένο από ότι το πουλάκι. Καλές κατασκευές! Το πρώτο θαυματρόπιο δημιουργήθηκε το 1825 και είχε αυτή τη μορφή. Έδειχνε ένα κλουβί και ένα πουλάκι. Και με την κίνηση φαινόταν ότι το πουλί είναι μέσα στο κλουβάκι. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και καλές δημιουργίες. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Σας φιλώ!